from the city of Losses. Entering against Real Madrid, they are in the top of the group. How difficult is it for you, and can this be a boost for the next game, a win against Real Madrid? Most definitely. I mean, like you said, we've come off some losses in the EuroLeague. You know, this is a big game for us. Madrid is a great team, a lot of experience, a lot of great players, a lot of talent. We're definitely gonna have to be ready to play. I'm ready to play tomorrow night and try to, like you said, get a boost and get a win. Η ερώτηση ήταν ότι μετά από πολλές διαδοχικές ήττες που έχει η ομάδα, παίζουμε αύριο απέναντι σε μια πολύ σημαντική ομάδα όπως η Real, πόσο δύσκολο θα είναι για εμάς να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον αγώνα και κατά πόσο μια πιθανή νίκη θα δώσει μια όθηση στην ομάδα. Ο παίχτης συμφώνησε σε όλα τα κομμάτια της διατύπωσης, τόσο ό,τι αφορά τις νίκες, ότι όντως η ομάδα έχει αρκετές διαδοχικές νίκες. Ότι αύριο θα είναι ένα σπουδαίο ομάδα, θα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με πολύ ταλέντο και μεγάλη εμπειρία. Και πράγματι, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε, θα είναι μια μεγάλη όθηση για εμάς. Υπάρχει το άγχος του πρέπει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, διότι είσαι πιθανή ή τα μπλέκει λίγο, είναι γίνεται περιπέτεια μετά. Are we under pressure? Because in case we lose that game, the whole thing about going to the top four is going to be complicated. I wouldn't say we're under pressure. I mean, we know the situation with the loss last week in Zalgiris. We know the situation. We know they're on our heels if we lose another game. So we definitely know what can happen if we do lose. But I wouldn't call it pressure. I would just call it motivation. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ειδικά μετά από την ήττα στην προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στην Ζαλγίρη. Ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, αλλά δεν θα το χαρακτηρίζει πίεση όσο κίνητρο. What do you have to go to South America for the league? They seem to play the best basketball in Europe. I would agree. They're a great team in offense, especially in transition. If you turn the ball over, take bad shots, they score really quick on the other end. So we're going to have to come ready, play a tough defense, and really play physical. Η ερώτηση ήταν τι θα πρέπει να προσέξει η ομάδα απέναντι στην Real Avenue, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή πιθανότατα να παίξει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο παίκτης συμφώνησε, ειδικά σε ό,τι αφορά το εξωτερικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ δυνατή η Real. Έχει πάρα πολύ καλό transition, αποτέλεσμα να σκοράρει και πάρα πολύ. Άρα, εμείς θα πρέπει να παίξουμε μια πολύ δυνατή άμυνα ώστε να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε.